Πάμε να καλημερίσουμε το πρώτο πάνελ με τους υποψήφιους βουλευτές μας. Είναι η κυρία Δήμητρα Κούρη ή Κουρή, θα μας βοηθήσει. Κούρη ή Κουρή. Κούρη, καλημέρα σας. Κούρη, καλημέρα σας. Υποψήφια του κινήματος Οικολόγηση Συνεργασία Πολιτών. Κύριε Κουρή, εσείς είστε ένα νέο πρόσωπο. Σήμερα σας γνωρίζουμε κι εμείς. Να τη δούμε την κυρία Κουρή. Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα σας γνωρίζουμε κι εμείς. Σας έκανα έτσι λίγο Google για να δω το πρόσωπό σας, να δω με τι ασχολείστε κτλ. Είστε πολιτικοποιημένο άτομο ή τώρα αποφασίσατε έτσι να μπείτε στην πολιτική γενικότερα και ειδικότερα? Μάλιστα. Εγώ πολιτικοποιήθηκα κυρίως στην Αμερική, όπου δούλεψα, όπου σπουδάσα για κάποια χρόνια. Εκεί ξεκίνησε η δράση μου κυρίως σαν συνεργάτης ΜΚΟ και διάφορων άλλων οργανισμών που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα του πολίτη, με τη συμμετοχή του πολίτη σε θέματα βιώσιμης κινητικότητας, σε θέματα στέγασης και γενικότερα με τα δικαιώματα του πολίτη όσον αφορά την πρόσβαση στην πόλη. Mm-hmm. Δηλαδή να μπορεί ο πολιτής να παίρνει αποφάσεις για την πόλη του, τι συμβαίνει στην πόλη του, το είδος αναπτύξεων που λαμβάνουν χώρα στην πόλη του. Και από εκεί ξεκίνησα να ενδιαφέρομαι εντατικά, θα έλεγα, με τα κοινά. Mm-hmm. Και όταν μου δόθηκε η ευκαιρία να βάλω υποψηφιότητα με το κίνημα οικολόγων, θεώρησα ότι με έναν αίσθημα ταυτόχρονα τιμής και ευθύνης, θα έλεγα, θεώρησα ότι είναι μια καλή ευκαιρία. Άρα να καταλάβουμε ότι το πράσινο είναι αυτό που σας ενώνει προσωπικά με το κίνημα των οικολόγων, Μάλιστα, ναι. Θεωρώ ότι το κίνημα των οικολόγων είναι πραγματικά το μόνο κίνημα στον τόπο μας, το οποίο αναγνωρίζει πόσο άμεσος είναι ο κίνδυνος της οικολογικής καταστροφής για όλους μας. Για την Κύπρο, ποιες είναι οι προτεραιότητες σας, οι προσωπικές σας προτεραιότητες? Εντάξει, δεν θα τις έλεγα προσωπικές προτεραιότητες. Θεωρώ ότι είναι προτεραιότητες... Κοινές, τέλος πάντων. Κοινές προτεραιότητες. Ναι, με τις ανησυχίες του κάθε πολίτη. Θεωρώ ότι ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να προσέξουμε είναι η καθιέρωση του κατώτατου μισθού στη χώρα μας, η οποία υπάρχει μόνο μεμονωμένα και για πάρα πολύ λίγα επαγγέλματα. Mm-hmm. Θεωρώ κρίμα ανθρώποι νέοι, οι οποίοι έρχονται με γνώσεις, με εμπειρίες, με όρεξη να δουλέψουν, να παίρνουν μισθούς οι οποίοι δεν συνάδουν με το κόστος ζωής στον τόπο μας, mm-hmm. το οποίο πραγματικά είναι ψηλό και έχω ζήσει σε διάφορες χώρες και της Ευρώπης και έξω. Mm-hmm. Οπότε έχω αποκτήσει μια πιο αιτιολική αντίληψη του τι συμβαίνει. Και πραγματικά θεωρώ κρίμα να αναγκάζονται νέοι να φεύγουν, κάτι το οποίο μου συνέβη και εμένα το 2013 με το κούρεμα. Mm-hmm. Αναγκάζονται να φεύγουν, να παίρνουν μαζί τους και όλες τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει και να αναγκάζονται να φεύγουν για το εξωτερικό. Όσον αφορά το περιβάλλον, ποια είναι η πρώτη σας έγνοια? Για μένα, εμένα η ειδίκευση μου είναι στη βιώσιμη κινητικότητα και θεωρώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να και αυτό να το δούμε άμεσα. Δηλαδή όσον αφορά την αστική ανάπτυξη, να προσπαθήσουμε να έχουμε σχέδια τα οποία είναι ολιστικά, τα οποία βλέπουν τη βιώσιμη κινητικότητα μαζί με ανησυχίες περιβαλλοντικές, δηλαδή να συνυπάρχει περιβαλλοντική ανησυχία και ανησυχία για το πράσινο, για την ύπαρξη του πράσινου στον αστικό μας χώρο, σε συνδυασμό με διαδρομές βιώσιμης κινητικότητας, οι οποίες να επιτρέπουν να έχουμε εναλλακτικές, δηλαδή να έχουμε σωστούς ποδηλατόδρομους, να μειώσουμε την αυτοκίνηση. Συγκοινωνίες. Ναι, ακριβώς. Να αυξήσουμε τις εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης παρά να αυξάνουμε τους δρόμους και την άσφαλτο. Και τον ακριβώς, άσφαλτο. Ναι. Έτσι. Κύριε Κουρή, ο τελευταίος λόγος σε εσάς. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε? Να πούμε ότι η κυρία Γιαβάση είναι υποψήφια στη Λευκοσία και εσείς είστε στη Δαμόχωστο. Ποιο είναι το τελευταίο σας μήνυμα που θέλετε να στείλετε? Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι από αυτά που είπε η κυρία Γιαβάση.
Μάλιστα, σίγουρα με θέματα ισότητας ασχολούμαι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε. Το θέμα ισότητας δεν είναι μόνο θέμα της γυναίκας, είναι θέμα όλων μας. Θα βοηθήσει όλους μας να προσπαθήσουμε σε, σε μια κοινωνία στην οποία είμαστε ίσοι. Θέμα είναι να αναλογιστούμε τι σημαίνει τούτη ισότητα. Όπως είδαμε τώρα με την πανδημία, το έχει αναγνωρίσει και η Guardian, για παράδειγμα, και η New York Times, ότι το πιο μεγάλο φόρτος εργασίας κατέληξε να είναι στα χέρια της μάνας, η οποία είναι σπίτι, εργάζεται, μπορεί να έχει μια πλήρη απασχόληση από το σπίτι, ταυτόχρονα να προσέχει παιδιά, να κάνει όλες τις εργασίες του σπιτιού. Και έχουμε τώρα, εδώ και ένα χρόνο, έχουμε μητέρες οι οποίες έχουν φτάσει στα όρια τους. Ναι. Και είναι εγκλωβισμένες μέσα στα σπίτια τους και δεν μπορούν ακριβώς να βγουν. Ακριβώς, ναι. Νομίζω φάνηκε με αυτήν την πανδημία, φάνηκαν οι ανισότητες που υπάρχουν στην κοινωνία μας. Δυστυχώς και ανοργανωσά φάνηκε και γενικότερα, όχι μόνο στην Κύπρο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στην προεκλογική εκστρατεία, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη μέσω της πανδημίας, και να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στις εκλογές. Καλημέρα σας. Καλημέρα.